Λοιπόν, θα καλημερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Γκιόκα, είναι βουλευτής της Ανατολικής Αττικής βεβαίως, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κάτοικος Μαραθώνα όμως, ήταν στη συγκεκριμένη περιοχή χθες, την περπάτησε, επισκέφθηκε και το συντονιστικό κέντρο χθες, να δούμε ποια είναι η εντύπωση που αποκόμισε εκείνος, τι συμπεράσματα έβγαλε. Καλή σας μέρα, κύριε Γκιόκα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, τι αποκομίσατε εσείς από τα χθεσινά, γιατί είχαμε άλλη μια καταστροφή στην περιοχή της Αττικής. Είναι μια τεράστια καταστροφή, ειδικά εδώ στην περιοχή του Μαραθώνα, του Δήμου Μαραθώνα, που έχω έτσι μια πιο άμεση εικόνα. Η καταστροφή είναι τεράστια, πολλές χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους και φυσικά και κατεστραμμένες κατοικίες και στην περιοχή του Βαρνάβα, από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, και νοτιότερα στο Καλέτζι. Και σπίτια που απειλήθηκαν στο Βρανά, στην περιοχή της Ανατολής, στη Νέα Μάκρη και πάει λέγοντας. Αυτό που λένε όλοι οι κάτοικοι εδώ, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το κρίσιμο ζήτημα, είναι ότι πρόκειται για μια καταστροφή που επαναλαμβάνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Είναι η ίδια ακριβώς πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή αυτή και το 2009 από την ίδια αφετηρία βόρειο-ανατολικά, στην περιοχή του Βαρνάβα και του Γραμματικού, διήμισε την ίδια πορεία και είχε επίσης τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Αυτό δείχνει ότι κάτι πάει πάρα πολύ λάθος. Γιατί καλές είναι οι δικαιολογίες εντός εισαγωγικών της κυβέρνησης για τους ανέμους, για την ξηρασία, για τη γεωμορφολογία κτλ. Βεβαίως η πυρκαγιά είναι κάτι απρόβλεπτο, όμως τη συγκεκριμένη πυρκαγιά οι κάτοικοι εδώ της Ανατολικής Αττικής την έχουν βιώσει πάρα πολλές φορές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και το γεγονός ότι δεν αντιμετωπίζεται, αλλά διανύει τόσα χιλιόμετρα και τελικά φτάνει να σταματήσει μέσα στον αστικό ιστό, αν είναι δυνατόν, από το Βαρνάβα στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας, αυτό δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο ζήτημα του σχεδιασμού, ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που θα έπρεπε να υπάρχει. Και δεν υπήρχε για μια ακόμη φορά. Χθες που επισκεφθήκατε το συντονιστικό. Αυτό που λέμε και οι κάτοικοι, ναι, εδώ της περιοχής. Ναι. Από την ενημέρωση που είχατε στο συντονιστικό, τι καταλάβατε εσείς, τι σας είπαν, κύριε Γκιόκα? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάναμε την επίσκεψή μας χθες. Η ενημέρωση που είχαμε ήταν σε μια χρονική στιγμή που η περίμετρος, ας το πούμε έτσι, της πυρκαγιάς είχε μια πορεία ύφεσης, κυρίως λόγω των ανέμων που είχαν κοπάσει εκείνη τη στιγμή. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ακόμη και μετά από αυτή την, εξέλιξη υπήρχαν δύο μεγάλα μέτωπα εδώ στο Μαραθώνα. Το ένα ήταν στην Ανατολή και το άλλο στο Βρανά, τις πρώτες πρωινές ώρες, τα οποία απείλησαν σπίτια. Mm-hmm. Ήταν εστίες μικρές, εγώ τις είδα με τα μάτια μου και στην Ανατολή και στην περιοχή του Βρανά και προς το Άνω Σούλη και τα λοιπά, ήταν εστίες μικρές που αφέθηκαν, στην κυριολεξία αφέθηκαν, γιατί ενδεχομένως υπήρχαν άλλες προτεραιότητες, γιατί προφανώς δεν υπήρχε επάρκεια μέσων και μετά εξελίχθηκαν σε μέτωπα που απείλησαν και κατοικίες. Και αναζωπυρώσεις είχαμε, αλλά μας έλεγαν από την πυροσβεστική ότι δεν θα μπορούσαν να είναι παντού, είχαν ήδη 700 πυροσβέστες χθες. Αυτό λέω, μεταφέρω τι μας υπόθηκε έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα, και ξαναλέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι επαναλαμβάνεται η ίδια ακριβώς πυρκαγιά στην περιοχή. Η ίδια ακριβώς. Αυτό που αποδεικνύεται είναι η παταγώδης αποτυχία μιας πολιτικής η οποία δεν έχει στο επίκεντρό της την πρόληψη. Δεν έχει στο επίκεντρό της την πρόληψη. Γιατί σε όλη αυτή την περιοχή στην οποία μιλάμε, που παρεπιπτόντως μετά το 2009 υπήρχε αναγέννηση του δάσους, υπήρχε φυσική αναγέννηση του δάσους, δεν είχαν εκπονηθεί κανένα σχεδιασμός και κανένα σοβαρό έργο, είτε για τον καθαρισμό των δασών, είτε για τη διάνοιξη δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών, για όλα αυτά δηλαδή που απαιτούνται. Που δεν τα λέμε εμείς, δεν τα λέμε το ΚΚΕ. Αυτά τα λένε επιστήμονες, τα λένε πυροσβέστες, τα λένε δασολόγοι. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον δασολόγο, τον κύριο Σταματόπουλο. Αυτό έτσι είπε. Ακριβώς. Το δάσος, αν το αφήσεις στην ησυχία του, λίγο να το φροντίσεις, να το καθαρίσεις, όπως λέτε κι εσείς. Να υπάρχει μια επίβλεψη, αναγεννάται μόνο του, είναι η δύναμη της φύσης. Αλλά άφησε την και προστάτευσε την.
και θα πρέπει να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη διαχείριση του δάσους. Σας λέω, σε αυτή την περιοχή υπήρξε αναγέννηση του δάσους μετά την πυρκαγιά του 2009. Μάλιστα, όπως συμπεριφέρεται η φύση και το δάσος, αυτή ήταν ανεξέλεκτη, ήταν άναρχη. Όμως δεν υπήρχε κανένα σχέδιο, γιατί δεν υπάρχουν δασολόγοι, γιατί δεν υπάρχουν δασεργάτες στα δασαρχεία της περιοχής, προκειμένου αυτά τα δάση και να προστατευτούν και να γίνει μια αντίστοιχη διαχείριση, προκειμένου να υπάρχει πρόληψη για τέτοιες συνθήκες. Και άνθρωποι στα πυροφυλάκια, όπως μας προέκυψε στη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα, υπάρχουν πυροφυλάκια άδεια. Η Κρουνή, όλα αυτά τα οποία συνιστούν ένα σχέδιο πρόληψης. Πρόληψη. Αυτή είναι η λέξη. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας όλα αυτά τα χρόνια και ως κόμμα σε κάθε έναρξη στατικής περίοδου, αλλά είναι και το αίτημα. Και ξαναλέω, και των ανθρώπων, των επιστημονικών φορέων, των συλλόγων που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα και έχουν επιστημονική γνώση, λοιπόν, προκειμένου να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Και δεν υπήρξε. Για μια ακόμη φορά. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως, το είπα και πριν, απρόβλεπτη είναι η πυρκαγιά, όμως η συγκεκριμένη πυρκαγιά έχει επαναληφθεί 4 και 5 φορές τις τελευταίες δεκαετίες. Άρα λοιπόν, ξέρεις πώς συμπεριφέρεται, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, ξέρεις τι πρέπει να προσέξεις, ξέρεις ποιους δασικούς δρόμους, ποιες αντιπυρικές ζώνες, ποια σημεία είναι τα πιο επικίνδυνα, προκειμένου να πάρεις τα αντίστοιχα μέτρα. Και αυτό δεν έγινε. Δεν έγινε από καμία κυβέρνηση ή περιφερειακή ή δημοτική αρχή τα τελευταία χρόνια. Και αυτό πληρώνουμε τώρα. Αυτό λένε οι κάτοικοι. Όπου πάτε, αν μιλήσετε... Έχουμε μιλήσει με πολλούς και θα δώσουμε έμφαση, αν θέλετε, και στο αγροτικό κομμάτι του Μαραθώνα. Βεβαίως, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές. Βέβαια, σε θερμοκήπια, σε εκτάσεις σποροκυπευτικά. Σε θερμοκήπια, αγροτικές καλλιέργειες. Και θα το δούμε μπροστά μας, κύριε Γιώκα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε λήψεις. Είναι ο λαχανόκηπος της Αθήνας. Και λήψεις, γιατί εδώ ο κάμπος του Μαραθώνα τροφοδοτεί την πρωτεύουσα, το λεκανοπέδιο, με αγροτικά προϊόντα, και φυσικά είναι και μια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους εδώ, για το λαό της περιοχής. Τοπική και οικονομία. Πρέπει άμεσα, βεβαίως, και πρέπει άμεσα να γίνουν και οι αυτοψίες και τα λοιπά, και να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους. Όλα να κινηθούν ταχύτατα, κύριε Γιώκα, γιατί η επόμενη μέρα αυτό απαιτεί. Αυτοψία γρήγορη, αποζημιώσεις γρήγορες για τους ανθρώπους που έχασαν επιχειρήσεις, για τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους. Και είναι πολλοί. Μαθαίνουμε συνεχώς για καινούργιες περιοχές. Πριν από λίγο έγινε αυτοψία στην περιοχή του Γέρακα. Καμένα σπίτια και στο Γέρακα έχουμε. Βεβαίως, και εκεί. Είναι πάρα πολλές και είναι και πάρα πολλά τα στρέμματα του καμένου δάσους, μιας περιοχής που είναι από τους τελευταίους πνεύμονες της πρωτεύουσας και που ενώ θα έπρεπε να είναι μόνιμο και σταθερό το ενδιαφέρον για αυτήν εδώ την περιοχή με αυτά τα μέτρα πρόληψης που σας είπα και προηγούμενα, δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Και επαναλαμβάνεται το ίδιο σενάριο, το ίδιο έργο, όπως έγινε το 1995, όπως έγινε το 1998, όπως έγινε το 2009, το ίδιο ακριβώς και τώρα. Το 2024, παρά τις μεγαλοστομίες για τα τεχνικά μέσα, για τα ντρόουν, για το ένα, για το άλλο. Όμως, η πρόληψη είναι το βασικό. Η πρόληψη είναι το βασικό. Ακριβώς. Κύριε Γιώκα, θα παρακολουθούμε και την διαδικασία από κοντά για την επόμενη μέρα, για τις ταχύτατες αποζημιώσεις των ανθρώπων, αφενός. Αφετέρου, μας ανησυχεί το γεγονός ότι ο Αύγουστος είναι παραδοσιακά ένας δύσκολος μήνας, γιατί ξεκινούν και τα μελτέμια. Και ακόμη δεν έχουμε τελειώσει. Το καλοκαίρι δεν τελείωσε. Βρισκόμαστε στις 13 Αυγούστου, θυμίζω. Έχουμε ακόμη 20 μέρες περίπου πολύ έντονες μπροστά μας. Και για αυτό το λόγο θα πρέπει και η κυβέρνηση, το κράτος και οι τοπικές αρχές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, γιατί έχουμε μπροστά αρκετούς μήνες μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Mm-hmm. Μην σας πω και μετά, γιατί να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πέρσι, μία μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο Σχοινιά, στο Μαραθώνα, ξέσπασε μετά τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Αρχές Νοέμβρη. Ναι, έχετε δει. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Όταν εκατοντάδες εργαζόμενοι, χιλιάδες, έχουν ήδη απολυθεί. Μιλάμε για τους εποχιακούς εργαζόμενους που η κυβέρνηση τώρα τους επαινεί για την αυτοθυσία τους και τη γενναιότητά τους, και έτσι ακριβώς είναι. Οι οποίοι απολύονται. Πολλά... Όμως απολύονται αυτοί οι άνθρωποι. Αλήθεια. Ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για αυτό που λέγαμε πριν, mm-hmm. όλο το χρόνο για να κάνουν εργασίες και να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης
για αυτές τις περιοχές. Κύριε Γκιόκα, ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή επικοινωνία και ως βουλευτής βεβαίως Ανατολικής Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κάναμε αυτή τη συζήτηση. Είστε και κάτοικος όμως του Μαραθώνα. Τη γνωρίζετε, την πονάτε, τη συγκεκριμένη περιοχή. Βεβαίως και έχουμε ζήσει από πολύ κοντά ακριβώς αυτό και που σας έλεγα πριν. Όλα από κοντά, την ίδια ακριβώς καταστροφή. Την ίδια ακριβώς. Πανομοιότυπο. Έτσι. Ανανεώνουμε το ραντεβού για τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη και σε όλους τους κατοίκους του Μαραθώνα, μια που μιλάτε, τους βλέπετε. Καλή δύναμη σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκιόκα. Καλή συνέχεια.